Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και μέσω Skype θα φιλοξενήσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη. Θα μιλήσουμε για την δομή στο κλειδί, θα μας δώσει τα φώτα του και θα καταλάβουμε επιτέλους τι ακριβώς συμβαίνει, διότι το τελευταίο διάστημα σίγουρα είναι ενήμερος και ο Υπουργός. Υπάρχουν γκρίνιες, υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν φωνές. Πάμε λοιπόν να μάθουμε την αλήθεια. Καλό σας μεσημέρι από τις Σέρρες, κύριε Μηταράκη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, άντε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να γυρίσουμε πίσω στο Μάρτιο, εκεί όπου ουσιαστικά έχουμε μια ακόμη δομή στο νομό Σερών και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Συντικής. Να τα πάμε, αν μου επιτρέπετε, ένα βήμα ακόμα πιο πίσω. Βεβαίως, βεβαίως. Να τα πάμε πιο πίσω ακόμα. Να τα πάρουμε όλα από την αρχή, σας παρακαλώ. Να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Ναι. Από την πρώτη στιγμή και προεκλογικά και από την ανάληψη των καθηκόντων αυτής της κυβέρνησης, βάλαμε συγκεκριμένους στόχους για το μεταναστευτικό. Αυτή η κυβέρνηση έχει βάλει ως προτεραιότητα τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και τον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί μας στόχοι. Και αν έχετε δει, τους τελευταίους μήνες έχουμε πάνω από 90% μείωση των αφίξεων στη χώρα μας. Ήταν πάρα πολύ κρίσιμο να περιορίσουμε τις ροές, οι οποίες στη χώρα μας ξεκινήσαν από το 2015 και μετά να αποτελούν ένα έντονο πρόβλημα. Γιατί αν δεν σταματήσει το θέμα των ροών, μετά θέματα όπως αυτό που θα συζητήσουμε αργότερα θα ήταν στην καθημερινή ατζέντα όλης της χώρας και για πολύ καιρό. Ωραία. Το δεύτερο κρίσιμο συστατικό είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου. Γιατί όταν εκδίδεται μια τελεσίδικη απόφαση ασύλου, είτε θετική είτε αρνητική, ο ετών φεύγει από τις δομές. Είτε τις δομές των νησιών, είτε τις δομές των Σερών ή τη δομή της Συντικής, παραδείγματος χάρη. Και από εκεί που το Υπουργείο εξέδιδε 4.000 περίπου αποφάσεις το μήνα, το Μάρτιο βγάλαμε 7.000, τον Απρίλιο βγάλαμε 16.000. Αρκετά σημαντικός θα είναι και ο αριθμός για τον Μάιο. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι που μου λέτε ότι βγάλατε τόσες αποφάσεις? Έχουν φύγει από την Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι? Είχαμε ξεκινήσει ένα έντονο πρόγραμμα επιστροφών Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Ναι. Είχαμε τριπλασιάσει τις επιστροφές. Αυτή τη στιγμή έχουμε όριμες αποφάσεις που επιτρέπουν επιστροφές. Αυτή τη στιγμή τα σύνορα, όπως ξέρετε, είναι κλειστά λόγω κοροναϊού. Mm-hmm. Για μας είναι βασική προτεραιότητα αυτοί που δεν δικαιούνται ειδικές προστασίες. Πρώτον, να πηγαίνουν σε κλειστές δομές και με τον νόμο που ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, επιτρέπεται πλέον η κράτηση αυτών που έχουν αρνητική απόφαση όταν θεωρούνται ότι έχουν κίνδυνο φυγής. Mm-hmm. Γιατί αυτό ήταν ένα κενό στο προηγούμενο νομικό σύστημα και μας εμπόδιζε να απομακρύνουμε από τις δομές αυτούς που πρέπει να επιστραφούν. Mm-hmm. Αυτοί που δικαιούνται ειδικές προστασίες παίρνουν τριετή άδεια νομίμου παραμονής, η οποία επανεξετάζεται στην τριετία. Ναι. Δεν σημαίνει ότι το δικαίωμά τους είναι ισόβιο. Επανεξετάζεται ανάλογα με τις συνθήκες στη χώρα εκ την οποία προέρχονται. Αν έχουν αλλάξει οι αντικειμενικές συνθήκες, δεν είναι υποχρεωτικό και δεν ανανεώνεται το άδεια. Άρα, Υπουργέ μου, αν κατάλαβα καλά και συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτοί που παίρνουν αρνητική απάντηση μπαίνουν σε κλειστές δομές μέχρι να ανοίξουν τα σύνορα και να πάνε στην πατρίδα τους. Να γυρίσουν, μάλλον όχι στην πατρίδα τους, από εκεί που ήρθαν. Εντάξτε, από βλέπε Τουρκία. Από τα νησιά υπάρχει δυνατότητα να επιστρέψουν στην Τουρκία. Δυστυχώς η συμφωνία που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016 περιόριζε τη δυνατότητα επιστροφής στην Τουρκία μόνο σε αυτούς που παραμένουν στα νησιά. Mm-hmm. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι τα νησιά μας αυτή τη στιγμή έχουν 34.000 άτομα σε 5 δομές. Νομίζω όλοι οι Έλληνες αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι κάτι που δεν είναι βιώσιμο. Δεν μπορούμε να έχουμε 34.000 άτομα σε 5 ακριτικά νησιά του Αιγαίου στην δομή αυτή τη στιγμή της Μόριας να έχουμε 18.000 άτομα. Ωραία. Και γι' αυτό ήταν απαραίτητο να υπάρξει μια εθνική και μια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Και αυτή την εθνική αλληλεγγύη, τον κανόνα να έχουμε αναπεριφέρεια, εμείς το προχωράμε και αναπεριφερειακή ενότητα. Mm. Περίπου 1% του πληθυσμού ετούντες άσυλο, είναι μια σημαντική έμπρακτη συμβολή όλης της χώρας στην επίλυση ενός θέματος που αυτή τη στιγμή σηκώνουν στην πλάτη τους τα ακριτικά νησιά του Αιγαίου. Μέχρι εδώ θα συμφωνήσουμε μαζί σας, κύριε Μηταράκη μου, γιατί το 1% εμείς ως νομός Σερών νομίζω ότι το πήραμε. Με τους Γιαζίντι, με τα ξενοδοχεία, με το έτσι, με το αλλιώς, εμείς το 1% το πήραμε πρόπιθαρο. Ευχαριστώ που με ρωτάτε για τα ξενοδοχεία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε ανακοινώσει ότι εντός του 2020 θα καταργήσουμε όλο το πρόγραμμα φιλοξενίας σε ξενοδοχεία και στο τρίτο και στο τέταρτο τρίμηνο του 2020 όσοι είναι σε ξενοδοχεία θα φύγουν από αυτά. Και αυτά τα ξενοδοχεία θα παραδοθούν πίσω στις τοπικές κοινωνίες. Καλά, τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, γιατί βοηθούσατε και οικονομικά τους ξενοδόχους, να σας πω την αλήθεια. Να τα λέμε όλα. Ναι, αλλά από την άλλη, πρέπει να δούμε και το συνολικό κόστος στήριξης του μεταναστευτικού, mm-hmm. ότι πρέπει κάποια στιγμή να περιοριστεί. Καταργούμε τα ξενοδοχεία τη
στην υπηρετική Ελλάδα, καταργούμε τα διαμερίσματα που χρησιμοποιούμε στα νησιά, ώστε να μην είναι πολλαπλές οι επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης. Και παράλληλα, έχουμε ένα πολύ ενεργό πρόγραμμα χρηματοδοτημένο για το 2020 με 50 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε τους Δήμους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πίεση από το μεταναστευτικό, όχι ως αντάλλαγμα, ως αποζημίωση, ως κάλυψη δαπανών. 50 εκατομμύρια μου λέτε, άρα βάζετε μέσα λογικά και το Δήμο Συνδικής και των Σερών, έτσι. Όλοι οι Δήμοι οι οποίοι φιλοξενούν δομές, πληρώνει το κράτος πλέον, και αυτό είναι μια πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης, ναι, ανταποδοτικά τέλη, όπως πληρώνουν οι κάτοικοι της περιοχής για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από το Δήμο. Παίρνουν ανταποδοτικά. Ναι, γιατί θα σας το έθετε αργότερα ως ερώτημα αυτό, καθώς ο Δήμαρχος Συνδικής έλεγε στην... δεν μάζευε τα σκουπίδια στην αρχή, γιατί έλεγε δεν έχω προσωπικό, δεν έχω χρήματα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, αλλά εσείς μου λέτε ότι έχουν ανταποδοτικά. Καταβάλουμε 12,5 ευρώ ανά άτομο ανά μήνα ως ανταποδοτικά στους Δήμους, στους οποίους φιλοξενούν δομές. Τέλεια. Μέχρι εδώ καλά. Πάμε λοιπόν τώρα και εκεί που ήμασταν εμείς, λέγαμε ότι είχαμε το 1%, έρχεται η πολιτεία, συγκεκριμένα εσείς, και πάτε να δημιουργήσετε μία δομή, θα μου πείτε τι δομή ήταν αυτή, στην Ροδόπολη. Πάμε εκεί. Κοιτάξτε, πάμε λίγο πάλι πίσω, λίγο. Λίγο το πάλι Μάρτιο, πίσω, πάμε. Το Μάρτιο σας θυμίζω, και είναι πολύ ευχάριστο ότι σήμερα συζητάμε το Μάρτιο με μια ηρεμία στα τηλεοπτικά κανάλια. Η χώρα μας βρέθηκε να αντιμετωπίζει μια ασύμμετρη απειλή και στα θαλάσσια και στα χεσαία σύνορά μας. Σας θυμίζω ότι η γείτονα χώρα ισχυρίστηκε ότι μπήκαν στον Εύρο 150 ή 200.000 διαφορετικές απόψεις άτομα μέσα σε λίγες μέρες το Μάρτιο. Ναι. Και ξέρετε την υπεράθμη προσπάθεια που κατέβαλαν οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και το λιμενικό, και όλοι οι Έλληνες είμαστε ευγνώμονες στην υπερπροσπάθεια που κάναν, να είναι ελάχιστες οι ροές. Και τελικά μπήκαν περίπου 2.000 άτομα σε 11 νησιά του Αιγαίου. Αυτά τα από τον Εύρο δεν μπήκαν δηλαδή. Έχουμε μόνο τα 2.000 άτομα, μου λέτε, από τα νησιά μας. Υπήρχαν μικρές ροές από τον Εύρο, υπήρχαν και κάποιες ροές οι οποίες ήταν τις πρώτες δύο μέρες, κατά 90%. Αυτά τα 11 νησιά, τα οποία βρέθηκαν δομές, ήταν ήδη υπερκορεσμένα, και για λόγους κοροναϊού, αυτό που κάναμε σε αυτά τα νησιά είναι κρατήσαμε τις νέες αφήξεις ξεχωριστά. Σε χώρους που δεν υπήρχαν, χώρους που δημιουργήθηκαν, παραδείγματος χάρη στην πατρίδα μου, στη Χίο, σε μια προβλήτα του Λιμένα. Τα Ηνωμένα Έθνη βάλανε σκηνές και αποκλείστηκε μια περιοχή του Λιμένα του Χίου, ώστε να υπάρχει αυτή η προσφρονή δομή. Πολύ ωραία κίνηση. Δημιουργήσαμε λοιπόν μετά δύο έκτακτες δομές για την κάλυψη αυτής της ανάγκης. Είχαμε το στρατόπεδο Βασιλιάδη στο Δήμο Συνδικής, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ωραία. Και είναι το μοναδικό στρατόπεδο το οποίο είχαμε ήδη εμείς στην κατοχή μας, το οποίο δεν χρησιμοποιούσαμε. Ναι. Και συγχρόνως βρέθηκε στο στρατόπεδο της Μαλακάσας, το οποίο είναι στην Αττική, βρέθηκε ένας χώρος. Εκεί ήδη υπήρχαν περίπου 2.000 άτομα στο ίδιο στρατόπεδο και δημιουργήθηκε και εκεί μια νέα δομή. Ζητήσαμε λοιπόν και από το Δήμο Οροπού και από το Δήμο Συνδικής να δημιουργήσουμε δύο δομές περίπου 1.000 ατόμων. Τότε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ήταν σε ισχύ, αυτά τα άτομα ήταν κρατούμενα για παράνομη είσοδο στη χώρα και έπρεπε να μεταφερθούν σε αυτές τις κλειστές δομές. Άρα, ζητάτε, μου λέτε, από το Δήμο Συνδικής, από το Δήμαρχο, να ξεκινήσει να γίνεται η δομή στην Ροδόπολη, στο στρατόπεδο Βασιλιάδη, για τα άτομα αυτά τα οποία έχουν έρθει. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε στείλει προσωπικό να δει το στρατόπεδο Βασιλιάδη, πριν επικοινωνήσουμε με το Δήμο Συνδικής, ναι, για να δούμε την καταλληλότητα και εμείς την τεχνική καταλληλότητα, κατά πόσο αυτό ήταν εφικτό. Έρχεται το προσωπικό, βλέπει το στρατόπεδο. Το πληροφορήθηκε ο Δήμος. Ναι. Ο Δήμος επικοινώνησε μαζί μας. Ναι. Υπήρξαν εντονότατες αντιδράσεις. Ο Δήμος, κάποιο άτομο φαντάζομαι. Ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος, ο ίδιος. Ναι. Επικοινώνησε ο Δήμαρχος. Υπήρξαν εντονότατες αντιδράσεις από τον Δήμαρχο και από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί μας είπαν ότι το στρατόπεδο Βασιλιάδη βρίσκεται στο ακριβώς κέντρο ενός χωριού. Ναι. Άρα θα ήταν πολύ μεγάλη η επίπτωση αυτού του κέντρου στην τοπική κοινωνία των Σερών. Ναι. Κοιτάξαμε με τους τεχνικούς μας μια άλλη εναλλακτική που επίσης άνοικε στο δημόσιο, που ήταν το στρατόπεδο Καλλιγά, αν το θυμάμαι καλά το όνομα, το οποίο στη Ροδόπολη, το οποίο επίσης ήταν στα όρια οικισμού, δεν ήταν εντός οικισμού, ναι, ήταν στα όρια οικισμού, ναι, και επίσης υπήρχαν έντονες αντιδράσεις. Ναι. Ήδη είχαν περάσει δύο μέρες και η πίεση στα νησιά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί εκεί δεν υπήρχαν καν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Στη Λέσβο στείλαμε εκτάκτως ένα αρματαγωγό του στόλου, το οποίο αντιλαμβάνεστε δεν είναι ξενοδοχείο και ούτε η δουλειά του είναι να παριστάνει το ξενοδοχείο και να φιλοξενήσει 460 άτομα, τα οποία τελικά αυτά τα 460 άτομα στις 15 Μαρτίου μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο στη Μαλακάσα. Ναι.
τελικά με συνεννόηση και με όλες τις παρατάξεις. Σας θυμίζω ότι τότε. Όχι, μην μου φτάνετε σε όλες τις παρατάξεις. Γιατί έχουμε πριν την Βηρόνια, πριν τη Ροδόπολη, έχουμε μετά την Βηρόνια. Εσείς έχετε στείλει τους υπαλλήλους σας, λέτε, εκεί να ελέγξετε. Έχετε ειδοποιήσει και το Δήμο. Άρα ο Δήμαρχος ξέρει ότι εκεί ξεκινάτε να κάνετε κάτι, έτσι. Επίσης υπάρχουν αντιδράσεις, έχουν μαζευτεί κάτοικοι απ' έξω. Ναι, πριν μαζευτούν οι κάτοικοι, ο Δήμαρχος ήξερε ότι εσείς θα κάνετε εκεί δομή. Γιατί εδώ είναι το επίμαχο σημείο που θέλω, θα σας παρακαλέσω να μου δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση. Εσείς στείλατε τους δικούς σας να δουν τι ακριβώς συμβαίνει στην Ροδόπολη. Ο Δήμαρχος ήξερε ότι έρχονται οι δικοί σας για να γίνει ο έλεγχος και να καταλήξουμε κάπου. Είχατε μιλήσει, θέλω να πω, εσείς ως Υπουργείο, εσείς ως Υπουργός, με τον κύριο Δομουξίδη για να του πείτε, ξέρετε, Δήμαρχε, εμείς πάμε να κάνουμε αυτό. Ενημερώσαμε και επίσης υπήρχαν αντιδράσεις από το Δήμαρχο, ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο χωριό και επίσης θα δημιουργήσει πρόβλημα στο Δήμο Συντικής. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια συζήτηση να βρεθεί μια τοποθεσία η οποία δεν θα επηρέαζε συζήτηση την τοπική κοινωνία. Γιατί είπαμε, Ροδόπολη δεν θέλαμε, Βηρόνια δεν θέλαμε, Καλέργη λέγεται το στρατόπεδο στην Βηρόνια. Καλέργη, με ναι, μπράβο, καλύγα, ναι, Καλέργη. Λοιπόν, εκεί δεν γινόταν γιατί ήταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, το ένα ήταν κέντρο, το άλλο ήταν λίγο πιο πέρα. Το οποίο θα ήταν πιο εύκολο για μας, αν είχαμε πάει στο στρατόπεδο εκεί πέρα, θα μπορούσαμε πολύ πιο γρήγορα να ολοκληρώσουμε την δομή και πολύ πιο εύκολα να κάνουμε τη μετατροπή σε αυτό που θέλω να σας πω ότι είναι ο τελικός μας στόχος, να γίνει μια μόνιμη κλειστή δομή τύπου Προκεκά για τις επιστροφές. Θα πάμε, δηλαδή, θα πάμε και σε αυτό. Πρώτα να καταλήξουμε πώς. Είπαμε, Ροδόπολη δεν θέλαμε, Βηρόνια δεν θέλαμε. Ο Δήμαρχος ήταν ενήμερος, μου είπατε, και ψάχνουμε ένα άλλο σημείο τώρα. Γιατί και ψάχνουμε σε ένα άλλο σημείο. Πού ξέρατε το εσείς το κλειδί και πήγατε στο κλειδί, πώς καταλήξατε στο κλειδί? Είχαν ανέβει πάνω στο Δήμο και βρισκόντουσαν μηχανικοί δικοί μας, μηχανική μεσχότητα του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, οι οποίοι συνεργαζόμασταν μαζί τους και οι οποίοι μας ενημερώνανε και κοιτάξανε και ρωτήσαν και τοπικό κόσμο, μηχανικούς, για να βρουν ποια είναι η βέλτιστη λύση. Και με ενημερώνουν μετά από μία μέρα ή δύο. Ότι υπάρχει μία λύση να πάμε σε μία περιοχή που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Κατά συνέπεια, δεν χρειαζόμαστε την έγκριση κάποιου τρίτου φορέα, η οποία βρίσκεται στο κλειδί. Οι κάτοικοι δηλαδή πρότειναν τη θέση κλειδί, μου λέτε? Όχι, οι μηχανικοί δικοί μας πρότειναν τη θέση κλειδί. Οι μηχανικοί δικοί σας από πού ξέραν το κλειδί? Από η κάπου μηχανική. Το έμαθαν αυτό το σημείο. Η μηχανική που, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω. Οι μηχανικοί που είχαν ανέβει πάνω ψάξανε, επειδή υπήρχαν αντιδράσεις από το Δήμο και για τη μία πρόταση και για την άλλη, να δούμε αν υπάρχει μια τρίτη εναλλακτική, η οποία αφενός άνοιξε στο ελληνικό δημόσιο. Αυτό για μας ήταν αρκετά σημαντικό, ναι, για να αποφύγουμε χρονοβόρες διαδικασίες παραχωρήσεων, διαδικασιών. Να μην εμπλακείτε σε αυτά. Και, ναι, και δεύτερο, να είναι και μια περιοχή η οποία δεν είναι κοντά σε σπίτια, να μην είναι σε 100, 200 ή 500 μέτρα, ναι, γιατί από χωριό, για να έχει την ελάχιστη δυνατή επίδραση στις τοπικές κοινωνίες. Υπουργέ μου, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω λίγο σε αυτό το σημείο, γιατί σας το λέω. Το κλειδί είναι ένα σημείο που είναι πραγματικά πέρα από τον κόσμο. Πρόκειται για πραγματικά μια περιοχή που είναι δύσκολη, που μαζεύει νερά, που περνάει πολύ δυνατός άνεμος. Το χειμώνα θα έχουμε θέμα, το καλοκαίρι θα έχουμε θέμα. Και μου λέτε εσείς ότι οι δικοί σας ελεγκτές, οι δικοί σας εργολάβοι, σας λένε ως υπουργό εσάς, κύριε Μηταράκη, βρήκαμε το σημείο. Αυτό το σημείο κάποιος το πρότεινε. Γιατί να σας πω την αλήθεια, ούτε εμείς, ούτε οι σιδηροκαστρινοί δεν ξέρανε τη συγκεκριμένη περιοχή καλά. Πάντως αντιλαμβάνομαι από την περιγραφή σας ότι πράγματι είναι μια περιοχή η οποία εκπληρώνει αυτό που είπα πριν, ότι δεν επηρεάζει την τοπική κοινωνία. Μου λέτε ότι είναι μια περιοχή από 10 χιλιόμετρα, τι να σας πω τώρα, εκεί έχουμε άλλες ενστάσεις. Την τοπική κοινωνία, ναι, σίγουρα δεν τους βλέπουν τους πρόσφυγες δίπλα τους. Αλλά θα ρω ότι τους τιμωρούμε αυτούς τους ανθρώπους και ίσως εκεί όποιος και αν σας το πρότεινε έκανε μεγάλο έγκλημα. Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα που άνοιξε η δομή, αναγκάζονται να περπατάνε 10 χιλιόμετρα πέρα και πέρα και να γυρίσουν άλλα 10 για να πάνε, ας πούμε, στα κοντινότερα χωριά και να πάρουν μια κάρτα ή δεν ξέρω εγώ τι θέλουν να πάρουν. Γι' αυτό επιμένω να μου πείτε ποιος σας το πρότεινε. Ήταν ενήμερος ο Δήμαρχος, σας το πρότεινε ο Δήμαρχος, μιλούσατε μαζί και σας είπε, μη στεναχωριέστε Υπουργέ, εμείς έχουμε έκταση του δημοσίου, πάρτε την. Σας το πρότειναν οι εργολάβοι σας, σας το πρότεινε δεν ξέρω εγώ ποιος. Γι' αυτό επιμένω να μου δώσετε μια συγκεκριμένη απάντηση. Αντιλαμβάνεστε ότι και η επικοινωνία μου με τον Δήμαρχο, τον οποίο δεν έχω γνωρίσει ποτέ διαζώσεις, δεν είναι και καθημερινή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω σε 100 δομές σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Και δεν παρακολουθώ προσωπικά σε καθημερινή βάση
την κάθε συνομιλία των μηχανικών. Ναι. Κάποια στιγμή με ενημερώσαν εμένα ότι έχει βρεθεί μια λύση. Η μηχανική σας? Από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μου ενημερώθηκα ότι οι μηχανικοί καταλήξαν σε μια λύση, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι τεχνικά εφικτή και θεωρούν ότι τα προβλήματα που είπατε πριν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Μπράβο. Να μεταφέρετε τα μπράβο στους μηχανικούς σας που ξέρουν κάθε σημείο στην Ελλάδα, διότι σας λέω, το σημείο αυτό είναι τόσο τυφλό και κρυφό που πραγματικά ούτε εμείς οι ΣΕΡΕΙ δεν το ξέραμε. Αν είχαμε επιλέξει. Κάποιος τους το πρότεινε. Θα σας πω το εξής. Αν είχαμε επιλέξει το στρατόπεδο Βασιλιάδη, η κριτική θα ήταν κάποια διαφορετική. Αν είχαμε επιλέξει το στρατόπεδο Καλέργη, η κριτική θα ήταν διαφορετική. Τελικά, σε οποιοδήποτε σημείο επιλογή, πάντα υπάρχει μια κριτική. Είναι είτε πολύ κοντά στην πόλη, ή πολύ μακριά από την πόλη, ναι. Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, είναι πολύ μακριά στη θάλασσα, είναι ψηλά στο βουνό, είναι χαμηλά στο βουνό. Οπότε λέτε εσείς ότι δεν είχατε με κανέναν επικοινωνία παρά μόνο με τους τεχνικούς σας, τους μηχανικούς σας. Και αυτοί σας είπαν εσάς, πάμε στο κλειδί. Επικοινωνία υπήρξε με τον Δήμαρχο, μετά που είχαμε το τεχνικό OK, ενημερώσαμε για αυτή την τεχνική δυνατότητα και σας θυμίζω ότι ο Δήμαρχος, από ό,τι θυμάμαι τότε και είχε βγει και σχετική ανακοίνωση, κάλεσε στο γραφείο του τους επικεφαλείς των παρατάξεων και είχα εκφράσει και εγώ και όλη η κυβέρνηση την ευγνωμοσύνη μας στις δημοτικές παρατάξεις, όλες τις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Συντικής, που σε μια εποχή το Μάρτιο που ήταν δύσκολη για τη χώρα μας και ενώσαν τα χέρια τους, δείξαν ενότητα, δείξαν σοβαρότητα. Σε μια εποχή ακραίου λαϊκισμού, που ο καθένας θέλει να εκμεταλλευτεί το παραμικρό για ιδίων πολιτικό όφελο. Και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τότε όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, χαιρετίσαν αυτή την απόφαση. Η πραγματικότητα είναι ότι το κέντρο αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε, λειτουργεί. Ξεκινάνε 20 συμβασιούχοι την άλλη εβδομάδα. Περιμένετε, δεν ξέρουμε αν λειτουργεί, γιατί είπαμε είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο. Εγώ μένω μόνο σε αυτό, ότι οι δικοί σας μηχανικοί σας το πρότειναν, γιατί ο Δήμαρχος είπε, όταν κάλεσε τους ανθρώπους της αντιπολίτευσης να βάλουν και αυτοί πλάτη, είπε, ελάτε, βρήκα λύση. Γι' αυτό τώρα, θα με συγχωρέσετε Υπουργέ, αλλά θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε όλα και να το σταματήσουμε εδώ το θέμα. Με κάνετε να νιώθω ότι είμαι σε Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι προς Θεού, και εγώ δεν είμαι. Δεν έχω σχέση καμία με πολιτική και χώρους, τα ξέρετε. Και υπερβαίνει το ρόλο μου. Ο Δήμαρχος Συντικής είναι σύμφωνος με την τοποθεσία, όπως είναι και όλοι οι επικεφαλείς των παρατάξεων, και νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα να μείνει από όλη αυτή την ιστορία. Δεν το ήξερε πριν ο Δήμαρχος. Θέλω να μείνει από όλη αυτή την ιστορία το θετικό, ότι υπήρξε ενότητα, υπήρξε σοβαρότητα σε μια εποχή που η χώρα μας δέχτηκε μια ασύμμετρη απειλή. Το από εδώ και πέρα, είναι επίσης σημαντικό να ξεκινήσουν οι 20 συμβασιούχοι που είναι από το Δήμο Συντική. Να ξεκινήσει ο διοικητής, ευελπιστώ από εβδομάδα. Άνδρας ή γυναίκα, για δώστε μας και εδώ ένα δείγμα λίγο. Άνδρας ή γυναίκα, δεν γνωρίζω, περιμένω την εισήγηση. Υπάρχει μια επιτροπή του Υπουργείου και με την ελληνική αστυνομία, η οποία ευελπιστώ μέσα στη εβδομάδα να μας κάνει τη εισήγηση. Θα τοποθετηθεί και στις ΣΕΡΕΣ διοικητής και στη Συντική. Από εκεί και πέρα, ο στόχος μας, και αυτή την ενόηση έχουμε κάνει και με τους συναδέλφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Νομού, αλλά έχω ενημερώσει θετικά και τον Δήμαρχο Συντικής. Στόχος μας είναι αυτή η δομή, η οποία έχει κατασκευαστεί με προδιαγραφές κλειστής δομής, να μετατραπεί σε μια μόνιμη κλειστή δομή, η οποία να μην, για αυτούς που είναι προς επιστροφή. Δεν είναι κλειστή η δομή, κύριε Μηταράκη μου. Οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν έξω. Όχι, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν έρθει, αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου, εφαρμόζουμε τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Έχουν χαρτιά, θέλετε να μου πείτε, αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου. Ναι. Θα υπάρξει μια ειδική ομάδα από τις υπηρεσίες ασύλου που θα έρθει από την Αθήνα μέσα στις επόμενες εβδομάδες για να ολοκληρώσει επί τόπου τα αιτήματα ασύλου. Όσοι δικαιούνται διεθνούς προστασίας, όσες περιπτώσεις μπορεί να είναι αυτές, θα αποχωρήσουν. Όσοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία επιστροφής, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Άρα, η δομή παραμένει, λέτε. Δεν, έχετε ενημερώσει τον Δήμαρχο ότι στόχος σας είναι να παραμείνει αυτή η δομή και να γίνει ως κλειστή δομή. Αντιλαμβάνεστε ότι κλειστή δομή τώρα προσέξτε την Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά δίκαια και όλα αυτά. Το ευρωπαϊκό δίκαιο επιτρέπει κλειστές δομές για αυτούς που έχουν τελεσίδικη απόφαση απόρριψης του αιτήματος ασύλου που είναι προς επιστροφή. Ξέρετε, καθώς η Ελλάδα ξεκινά μια πιο αυστηρή πολιτική διαχωρισμού προσφύγων από παράνομα εισελθόντες οικονομικούς μετανάστες, προκύπτει η ανάγκη που δεν είχε προκύψει τα προηγούμενα χρόνια να υπάρχουν περισσότεροι κλειστοί χώροι κράτησης για αυτούς που επιστρέφονται. Ωραία. Άρα, σε αυτά τα πλαίσια, η λογική είναι στο προσεχές διάστημα αυτή η δομή στη Συντική να γίνει απολύτως κλειστή, όπως και αρχικά είχαμε πει. Πολύ ωραία. Όπως είχαμε πει. Όχι, και στο αρχικά είχατε πει κλειστή δομή για 30 μέρες. Είχαμε πει κλειστή δομή για 30 ημέρες. Ναι. Είχαμε το ευτύχημα ότι τελικά δεν μπόρεσε η γείτονα χώρα
να δημιουργήσει το πρόβλημα στη χώρα μας με μαζικές εισόδου παράνομων μεταναστών, κατά συνέπεια μπορέσαμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και οι ελάχιστοι που μπήκαν σε αυτό το διάστημα να αναγνωριστεί το δικαίωμά τους ατομικής κρίσης πριν την απέλαση αυτών που δεν δικαιούνται για αυτό το διάστημα. Εμείς, Υπουργέ μου, κρατήσαμε το 30 μέρες, να σας πω την αλήθεια. Και οι 30 μέρες γίνανε 60 και οι 60 θα γίνουν 90 και πάει λέγοντας. Και εδώ έχουμε παρετήσεις τώρα. Εδώ έχουμε κινητοποιήσεις, έχουμε διαμαρτυρίες. Ο Δήμαρχος είχε πει: αν σε 30 μέρες αυτό δεν φύγει από εδώ, εγώ θα παρετηθώ. Η αντιπολίτευση το έδεσε κόμπο. Πάνε και λένε: ελάτε να παρετηθούμε όλοι. Και γίνεται, τι να σας πω τώρα, μια κατάσταση η οποία δεν είναι και όμορφη. Όπως την περιγράφετε, όπως την ακούω και εγώ από εσάς, δεν την παρακολουθώ, δεν ακούγεται και όμορφη. Νομίζω ότι όλες οι δημοτικές παρατάξεις του Δήμου. Έτσι είπατε στην αρχή, 30 μέρες, στο Δήμαρχο. Είπαμε στον Δήμαρχο ότι ο στόχος μας ήταν μια περιορισμένη παραμονή. Εκείνη τη στιγμή ήμασταν υπό την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μάλιστα. Ευτυχώς, εγώ θα πω, το λέω με ειλικρίνεια, ευτυχώς μπορέσαμε να την ανακαλέσουμε αυτή την πράξη, διότι η χώρα μας δεν δέχτηκε το πλήγμα που κάποιοι είχαν σχεδιάσει να δεχτούν. Ευτυχώς εσείς την ανακαλέσατε και μπράβο σας και προσπαθείτε να αποσυμφορήσετε και λίγο τα νησιά και πάλι μπράβο. Αλλά εδώ ήρθε μία δομή για 30 μέρες. Εξού και ότι και οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης βάλαν την υπογραφή τους και έγινε εκεί η δομή στο κλειδί που σας πρότειναν, λέτε, η μηχανική και όχι ο Δήμαρχος. Να τα λέμε και αυτά. Αλλά εδώ οι 30, σας λέω, ημέρες πέρασαν και τώρα λένε ότι τους κοροϊδεύετε. Εγώ δημόσια δήλωση ότι θα κλείσει η δομή άμεσα. Θα κλείσει με την λογική ότι θα μετατραφεί σε κλειστή δομή. Πάω λοιπόν τα δύο βήματα πίσω που ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Πάμε τα δύο βήματα πίσω. Το κλειδί όλης της προστασίας της χώρας από τις μεταναστευτικές ροές είναι πρώτον η φύλαξη των συνόρων και δεύτερον ο διαχωρισμός και επιστροφές. Mm-hmm. Όσο αυτός ο στόχος είναι εφικτός, μπορούμε να μπούμε σε μια λογική ότι αρχίζουμε να κλείνουμε δομές τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, αντί να τους πολλαπλασιάζουμε όπως συνέβη την προηγούμενη τετραετία, που η Ελλάδα δεν είχε δομές φύλαξης προσφύγων και μεταναστών στην κρατική Ελλάδα και γέμισε η χώρα δομές. Αν δεν καταφέρουμε να κλείσουμε την πόρτα, θα συζητάνε αυτά τα προβλήματα. Η κυβέρνηση έχει βάλει αυτή την προτεραιότητα και μέχρι στιγμής έχουμε θετικά αποτελέσματα και στη φύλαξη των συνόρων και στο διαχωρισμό προσφύγων και μεταναστών. Το καταλάβαμε αυτό ότι έχουμε και στη φύλαξη των συνόρων άριστα αποτελέσματα. Απλά, έτσι όπως μου τα λέτε, Υπουργέ μου, θα με συγχωρήσετε. Φοβόμαστε ότι θα μας δημιουργήσετε και άλλη δομή. Γιατί αν έρθουν πάλι οι μηχανικοί σας και στα μπάρουν ένα σημείο και μέσα σε μια νύχτα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια δομή. Εδώ θα με συγχωρέσετε, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους μηχανικούς σας να έρχονται να εντοπίζουν σημεία και να φτιάχνουν δομές. Γιατί εμείς το 1% το πήραμε. Η στέρεση είναι στο 1,2%. Μα κακώς το πήραμε. Επομένως, ή συνεννοείστε με κάποιον και δεν μας το λέτε, ή οι μηχανικοί σας έχουν βάλει στόχο τις αίρες και πραγματικά δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε και τι μας ξημερώνει. Α, είναι πολύ εύκολο αυτό που ρωτάτε. Δεν προβλέπετε καμία άλλη δομή να γίνει στις αίρες. Καλά, έτσι μας λέγατε και πριν, γιατί όταν έγινε στο Δήμο των Σερών η δομή. Υπάρχει μια λογική, όπως σας είπα, να είμαστε περίπου στο 1%. Οι αίρες είναι στο 1,2. Κατά συνέπεια, στις αίρες αυτή τη στιγμή έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι πρέπει να έχει. Καθώς προχωράμε τη λογική ότι αρχίζουμε και αποσυμφορούμε δομές, καθώς συνεχίζει η φύλαξη των συνόρων, οι αίρες είναι οι περιοχές που θα πρέπει να δουν θέσεις να κλείνουν και όχι θέσεις να ανοίγουν. Ωραία. Και αυτό είναι δεδομένο. Πόσοι είναι αυτή τη στιγμή σήμερα φιλοξενούμενοι στο κλειδί, ξέρουμε? Γιατί έχουμε και πληροφορίες ότι πηγαίνει να έρχεται πληθυσμός. Φύγαν κάποια παιδιά συνόδευτα, θέλω να πω, φύγαν κάποιοι άλλοι άρρωστοι. Δεν έχουν σταλεί νέα πρόσωπα στην συνδική από εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να είναι γύρω στα 700-750, δεν έχω το νούμερο σαν. Θέλει ο κύριος Δομουξίδης. Ένα λεπτό όμως, πρέπει να βγάλουμε μια άκρη με τον Υπουργό. Ο κύριος Δομουξίδης, ακόμα δεν ξεκινήσαμε τη συζήτηση, θέλει να κάνει παρέμβαση. Ένα λεπτό, θα κάνει και ο κύριος Δομουξίδης. Δεν τον έχω ξεχάσει. Να βγάλουμε μια άκρη με τον κύριο Μηταράκη, να τα πει δηλαδή ο άνθρωπος. Συνεχίστε, κύριε Μηταράκη, σας παρακαλώ, συγγνώμη. Υπολογίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχω το χαρτί μπροστά μου, ζητώ συγγνώμη. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε γύρω στα 700 με 750 πρόσωπα στην. Οι οποίοι θα μείνουν μέχρι πότε αυτοί οι άνθρωποι εκεί? Καθώς ξεκινάμε τη διαδικασία ασύλου, θα αρχίσει να υπάρχει αποχώρηση αυτών που έχουν θετικές και αρνητικές αποφάσεις. Ωραία. Άρα, θα φύγουν αυτοί και θα έρθουν άλλοι, ή θα φύγουν και κλείνουμε? Θα φύγουν και ο στόχος είναι αυτή η δομή να παραμείνει ως μια κλειστή μόνιμη δομή. Α, κλειστή, την οποία θα έχει μόνο πρόσωπα τα οποία είναι προς επιστροφή και κατά συνέπεια δεν θα έχουν δικαίωμα εξόδου, γιατί θα είναι κρατούμενοι προς επιστροφή. Αυτό το προβλέπει η νομοθεσία, το ισχυροποίησε ο νόμος της προηγούμενης εβδομάδας που ψηφίστηκε στη Βουλή. Και γι' αυτό η εγκατάσταση έχει φτιαχτεί για κλειστή δομή. Έχει ήδη γίνει η απαραίτητη περίφραξη που χρειάζεται.
Ναι, η απαραίτητη περίφραξη υπάρχει. Η αστυνομία δεν ξέρω αν είναι ενημερωμένη, η οποία επίσης διαμαρτύρεται. Στην παρούσα φάση έχουμε βάλει και η ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας και η αστυνομία είναι εκεί και ξεκινάνε 21 άτομα, όπως σας είπα, από εβδομάδα. Κάνουμε το κάθε δυνατόν. Έχουμε τη διαρκή πίεση, σας διαβεβαιώ, του Δημάρχου για τη λειτουργία αυτής της δομής. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε διαρκή, τι μου είπατε, τη διαρκή. Διαρκή πίεση του Δημάρχου για το οτιδήποτε πρόβλημα συμβαίνει στη δομή, ο πρώτος που αντιδρά είναι ο Δήμαρχος. Ναι, προσπαθούμε ωραία. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε το καλύτερο δυνατό ωραία, και νομίζω επικοινωνείτε με τον Δήμαρχο και συνεννοείστε. Του το είπατε του Δημάρχου ότι έχετε στόχο να κάνετε αυτή την μόνιμη κλειστή δομή, έτσι. Το έχουμε ανακοινώσει ότι ο στόχος μας είναι αυτή η δομή να είναι κλειστή όπως ήταν και αρχή μας δέσμευση. Δεν θα βγαίνει κανένας έξω. Ναι. Όταν παραδοθεί στην ελληνική αστυνομία ως μόνιμη δομή προκαικά. Μάλιστα. Ωραία. Θα με συγχωρέσετε λίγο, σας παρακαλώ, για να ακούσουμε και το ερώτημα που θέλει να σας θέσει ο κύριος Δομουξίδης. Καλό σας μεσημέρι, Δήμαρχε. Σας ακούμε. Πολύ καλό σας μεσημέρι. Χαίρομαι, κύριε Υπουργέ, που διασαφηνίζετε ορισμένα πράγματα. Τον ακούτε, κύριε Μηταράκη, έχει μείνει και το βουνό. Μ' ακούτε, Υπουργέ. Ναι, κύριε Δομουξίδη, σας ακούει. Σας ακούω, Δήμαρχε. Θέλω να ερωτήσω κάτι το οποίο έχει μείνει θολό. Είπατε ότι γνώριζε ο Δήμαρχος όταν ήρθαν οι μηχανικοί. Όταν ήρθαν οι μηχανικοί ήταν, αν θυμάμαι καλά, οι 4 ή 5 Μαρτίου, δεν θυμάμαι ακριβώς ποια μέρα ήτανε. Σας πήρα τηλέφωνο όταν με ειδοποίησαν ότι βρίσκεται προσωπικό από το Υπουργείο Μετανάστευσης Μηχανική και κοιτάνε το στρατόπεδο του Βασιλιάδη. Το ίδιο είπα και εγώ. Είχα ενημερωθεί, με είχατε ενημερώσει νωρίτερα, έστω και μία ώρα από τότε που επικοινωνήσαμε μαζί. Νομίζω το είπα και πριν από λίγο, ότι επικοινωνήσαμε μετά που οι μηχανικοί μας βρέθηκαν στον τόπο Βασιλιάδη. Αμπράβο, λοιπόν, και σας πήρα και σας είπα τι γίνεται, Υπουργέ, εκεί πέρα, όποτε μπορέσαμε να μιλήσουμε, γιατί είσαστε και επισχολημένος. Και καλά και κάνετε. Και εγώ ζήτησα αμέσως από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Λογοθέτη, να μπει στο αυτοκίνητο και να ανέβει σέρες, να έρθει πάνω να σας βρει. Σωστόν, πάρα πολύ καλά και μπράβο σας, κύριε Υπουργέ, αλλά ενημερώθηκα εκείνη την ημέρα, μπράβο σας που στείλατε το Γενικό Γραμματέα. Εκείνη την ημέρα αμέσως μετά την επικοινωνία μας, ο οποίος ήρθε να μας ενημερώσει τι προβλέπεται να γίνει στο στρατόπεδο Βασιλιάδη. Να διευκρινίσω κάτι, Δήμαρχε, ότι δεν ενημερώσαμε για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί αν οι μηχανικοί ανεβαίνανε πάνω και το κρίνανε κατάλληλο, θα φεύγανε και δεν υπήρχε λόγος να αναστατώσουμε κανέναν για κάτι το οποίο δεν ξέραμε ακόμα αν είναι τεχνικά εφικτό. Από τη Ροδόπολη πήγατε στη Βηρώνια και από τη Βηρώνια πήγατε στο Κλειδί. Θέλω να πω, δεν θέλατε να φύγετε από τις Σέρες. Τις Σέρες θα μένατε, απλά ψάχνατε σημείο. Θα σας πω κάτι, από τη στιγμή που είχαμε ανακοινώσει ότι θα γίνει στη Συντική, αντιλαμβάνεστε ότι αν φεύγαμε και αρχίζαμε να ψάχνουμε όλους τους Δήμους της Βορείου Ελλάδος και θα πετούσε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και θα δημιουργούσε μια έντονη αναταραχή πιεζόμενη να πάμε από Δήμο σε Δήμο, τη στιγμή που είχαμε εκείνη τη στιγμή την μόνη προτεραιότητά μας, όλη η ελληνική αστυνομία και όλο το λιμενικό ήταν στα σύνορα, αντιλαμβάνεστε ότι ήμασταν σε μια ιδιαίτερα δύσκολα εθνικά εποχή. Δεν είναι η ηρεμία με την οποία συζητάμε σήμερα στις 13 Μαΐου. Κύριε Δομουξίδη, έχετε να ρωτήσετε κάτι άλλο στον Υπουργό? Εγώ ήθελα, γιατί είναι μια ευκαιρία, να ακούσουν και, να ακούσουν και οι τηλεθεατές ακριβώς πώς έγινε. Ο Υπουργός πολύ ωραία τα είπε, ότι δηλαδή ενημερωθήκαμε την ημέρα που ήρθαν οι μηχανικοί και τα μπουλντόζες και τα κρέιντερ απ' έξω από το στρατόπεδο. Στην αντίδρασή μας αμέσως έστειλε το Γενικό του Γραμματέα, ο οποίος υποσχέθηκε ότι σε ένα μήνα από τώρα, γιατί υπήρχε πράγματι πράξη νομοθετικού περιεχομένου η οποία έλεγε 31 Μαρτίου, μιλάμε τώρα για 3-4 Μαρτίου, πότε ήταν εκείνη η μέρα, θα έχουν φύγει. Μάλιστα ήταν άκρος παραστατικός και είπε ότι αν σε ένα μήνα δεν φύγουν. Ποιος σας το είπε, ο κύριος Λογοθέτης? Ο κύριος Λογοθέτης. Μάλιστα. Αν σε 30 μέρες δεν φύγουνε, εγώ θα κρεμαστώ ο άνθρωπος στην πλατεία της Ροδόπολης. Ποιος, ο τέλος κύριος πάντων, Λογοθέτης? Όταν ο κύριος είδε... Λογοθέτης τα κρεμιότανε. Ναι. Λοιπόν, επειδή διαπίστωσε, όπως μία ώρα και 58,5 λεπτά μας έκανε ενημέρωση, μαζί με τον κύριο Λούγκο, τον κύριο Παναγιωτίδη, 13 δημοτικούς συμβούλους και καμιά δεκαπενταριά. Ναι, αυτά 10, είναι γνωστά, Δήμαρχε, μην τα επαναλαμβάνετε. Δεν πειράζει. Τώρα, με τον κύριο Υπουργό δεν τα είπαμε, δεν πειράζει. Δεν φαντάζομαι να περιμένατε το επιλογές να βγει ο κύριος Μηταράκης για να επικοινωνήσετε με τον Υπουργό. Όχι. Α. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί δίνει τη δυνατότητα να ενημερωθούν και οι κάτοικοι. Και εγώ συμφωνώ με αυτό το πράγμα που έκανε ο κύριος Υπουργός. Πείτε μου πώς καταλήξατε στη δομή, στο κλειδί. Στο κλειδί. Ναι. Στο κλειδί, αμέσως μετά την ακαταλληλότητα την οποία διαπίστωσε ο κύριος Λογοθέτης,
δηλαδή ότι τα μπαλκόνια των σπιτιών ήταν μέσα στο στρατόπεδο. Ροδόπολη. Πήγατε στη Βηρώνια. Από τη Βηρώνια δεν πώς πήγατε? Πήγαμε στη Βηρώνια, κυρία Μωραϊτή, αν μου επιτρέπετε, για να τα βάλουμε όλα στην πράξη και στην θέση τους. Ο κύριος λογοθέτης έστειλε τους μηχανικούς του πολύ καλά να εκστάσουν τη δεύτερη, όπως είπε, εναλλακτική λύση που είπε ο υπουργός, στη Βηρώνια. Αυτό λέμε. Ενδιάμεσα τον πήραν τηλέφωνο γύρω στα 45 λεπτά που μας ενημέρωνε και του είπαν ότι αυτό κάνει. Εκεί πέρα μάθαμε ότι εφόσον η Ροδόπολη δεν κάνει, ναι, οπτευθήκαμε έτσι, να μην πούμε, να λέμε και τις αλήθειες, ότι θα μεταφερθεί στη Βηρώνια. Και μου λέτε ότι έστειλε ο κύριος λογοθέτης ανθρώπους να δουν τη Βηρώνια. Παράλληλα, οι οποίοι το πήραν τηλέφωνο ενδιάμεσα. Μπράβο. Τον είπανε. Και από εκεί και πέρα, μόλις τελειώσαμε και την ημέρα, μου λέει αυτό δεν κάνει. Ωραία. Και άρχισε την άλλη μέρα, εστάλθηκαν τα μηχανήματα στην Βηρώνια. Στη Βηρώνια λοιπόν, το οποίο υπήρχε αντίδραση πάλι από τους κατοίκους και συνεχίστηκε μέχρι το Σαββάτο το πρωί. Ωραία. Εγώ διαμαρτυρόμενος, εδώ είναι μπροστά ο υπουργός, σας είπε εξ αρχής ότι ο δήμαρχος ήταν ανάντια σε όλα αυτά τα πράγματα, ναι, και το δήλωνα. Ότι έχω εντολή από το Δημοτικό Συμβούλιο να μην δεχθώ καμία δομή. Καλά, το Σαββάτο μπροστά και στην αντίδραση που είχε δημιουργηθεί, μας έδωσε περιθώριο 4 ωρών. Επικοινωνήσανε από το δικό σας το κανάλι, κάνανε δηλώσεις. Επικοινωνήσανε οι επικεφαλείς, τρεις επικεφαλείς της άλλης αντιπολίτευσης, ότι έχουν μία πρόταση κάτω από το Πετρίτσι, την οποία καλώντας κοντά στο ποτάμι, και εκείνο όμως κοντά στο ποτάμι στη ζώνη των 500. Ωραία. Στη ζώνη πάμε, που είναι η πλημμυρική ζώνη. Σας πιέζω και σας τρέχω, λέω χρόνου, γιατί και ο υπουργός είναι μέσα. Και να μου επιτρέψετε και εμένα με όλο το σεβασμό βεβαίως να επιστρέψω στη δουλειά μου. Ναι, παρακαλώ λίγο μια ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα. Όχι. Εγώ θα ήθελα να σας δηλώσω γιατί. Ποιο την πρότεινε, τη θέση κλειδί, ποιο την πρότεινε. Τέσσερις που ήμασταν εδώ πέρα, ενδιάμεσα έχει γίνει μια προεργασία με το Τεχνική Υπηρεσία και την Πολεοδομία του Δήμου, καθώς επίσης και με τον προϊστάμενο της ΔΕΔΙΑ, τον κύριο Δημήτριο Πολυμέρη, διότι εσείς η μηχανική... Δήμαρχε, δώστε μου μια ξεκάθαρη απάντηση. Βρήκατε σας εσείς την περιοχή. Προτείναμε τρεις περιοχές προτείναμε, μία εκ των οποίων ήταν η θέση κλειδί, διότι προκαλούσε τη μικρότερη ζημιά, και αυτό το τονίζω, μέσα στο Δήμο, 10 χιλιόμετρα όπως είπατε μακριά από κατοικημένη περιοχή, σε μια χαράδα μέσα. Λοιπόν, είδανε μηχανική και λέει μας κάνει. Και τους άλλους μαζί σας. Η κλειστή μόνιμη δομή που λέει ο κύριος Μηταράκης ότι θα γίνει, σας βρίσκει σύμφωνο εκεί στο κλειδί τώρα πια? Έχω τονίσει και το έχω πει και στον Υπουργό, εγώ έχω εντολή και αυτή να ακολουθώ από το Δημοτικό μου Συμβούλιο ότι δεν δέχεται το Δήμο Συντικής καμία δομή μέσα στην διοικητική του ενότητα. Τονίζω όμως, για να μην έχουμε και παρεξηγήσεις και νομίζουμε τίποτα, οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την κυβέρνηση, εντάξει, είναι περισσότερο γνωμοδοτικού περιεχομένου. Ενδιάμεσα, όπως σας είπε προχθές την περασμένη εβδομάδα. Ο κύριος Μηταράκης, δηλαδή πιο σαφέστατος δεν μπορεί να υπάρξει. Ο άνθρωπος δηλαδή τα είπε ξεκάθαρα. Έτσι. Λέει, οι μηχανικοί τους είπατε εσείς το κλειδί, πήγαν στο κλειδί, είπαν κάντε την εδώ να τελειώνουμε, πιέζονται τα νησιά, εδώ τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Το καταλάβαμε, δεν χρειάζεται να το πούμε πιο ξεκάθαρα. Η θέση μας, είναι αυτή που έχουμε δηλώσει όλες τις άλλες φορές, απαραίτητη. Κύριε Δομοκτσίδη, μου κλειστή δομή λέει ο άνθρωπος. Εμένα δηλαδή πιο ξεκάθαρα ποιο να το πει. Να διακόψω. Επιτρέψτε μου εμένα να αποσυνδεθώ. Όχι, και να σας αφήσω να συζητήσω κουβέντα. Είμαστε 40 λεπτά, αντιλαμβάνεστε, η μέρα είναι δύσκολη. Η μέρα είναι δύσκολη και μα κακώς πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ και το. Γιατί τα ερωτήματά μου είναι στον κύριο Μηταράκη. Λοιπόν, τα ερωτήματά μου είναι στον κύριο Μηταράκη που ήθελα να θέσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεν μας λέει αν συμφωνεί, λέει για τις αποφάσεις, αυτό θα το βρείτε μπροστά σας. Μου είπατε για τα ανταποδοτικά, κύριε Μηταράκη, έτσι, δηλαδή λέτε 12 ευρώ ένα άτομο κάθε μήνα στους δήμους που έχουν δομές, έτσι το ξεκαθαρίσατε. Αυτό είναι με την τελευταία απόφαση που πήρατε, έτσι. Είναι σαν ανταποδοτικά τέλη, όπως θα πλήρωνε κάποιος κάτοικος ο οποίος έχει ένα σπίτι. Άρα, και επιβαρύνει. Μπράβο, πρέπει να τους έχουμε πεντακάθαρους, περιποιημένους, μια χαρά, έτσι, αυτούς τους ανθρώπους. Μέσα στη δομή του είναι ευθύνη τη δομή. Αλλά από εκεί και πέρα μαζεύουν τα σκουπίδια όπως μαζεύουν σε ένα ξενοδοχείο
σε ένα κατάστημα με τον ίδιο τρόπο. Η ΔΟΜ είναι υπεύθυνη για αυτά τα άτομα τα οποία έχουμε εκεί πάνω, ναι. Αυτή τη στιγμή τη διαχείριση την έχει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Πολύ ωραία. Με τη βοήθεια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και μπράβο τους. Ξέρετε ότι εκεί μέσα το χειμώνα στις σκηνές θα έχετε πρόβλημα. Δηλαδή θα σας ξαναβγούμε μπροστά σας, να ξέρετε. Διότι εκεί έχει αγιάζει, ανέμους, νερό. Νερό, είναι φαράγγι, περνάει νερό. Και τώρα το καλοκαίρι επίσης θα έχουμε πρόβλημα με την πολύ ζέστη. Διότι είναι ένας. Πώς να σας το πω τώρα. Είναι μια κλειστή λακκούβα. Το χειμώνα κρύο, το καλοκαίρι ζέστη. Το έχετε λάβει υπόψη σας αυτό, Υπουργέ? Το γνωρίζουμε ως Υπουργείο. Θα πρέπει να κάνουμε, θα δούμε τεχνικά τι πρέπει να γίνει. Εκείνη τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε, το είπατε και πολύ πετυχημένα εσείς, έπρεπε να γίνει το έκτακτο, να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Μπήκαν σκηνές. Οι σκηνές είναι πρόχειρες. Πρέπει να δούμε από εκεί και πέρα πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, αυτό το θέμα περίπτωση να δούμε containers εκεί μέσα για να έχουμε καλύτερη προστασία, μου λέτε, μιας που αποφασίσατε να γίνει κλειστή μόνιμη δομή? Αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό. Τα οποία containers, όπως ξέρετε, είναι προσωρινά και αυτά. Ακουμπάνε. Δεν μπαίνουν θεμέλια, τοποθετούνται. Ναι, πιθανόν οι σκηνές, για τους λόγους που εσείς λέτε, να χρειαστεί να αντικατασταθούν. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας το πει και ο ΔΟΜ και η τεχνική μας υπηρεσία. Δεν σας το είπαν οι μηχανικοί σας που είδαν την περιοχή που σας πρότεινε ο Δήμαρχος? Ότι είναι στο χώμα, ότι έχουμε θέμα. Γίνανε τα χωματουργικά για να μπορεί να, να μπουν οι σκηνές. Από εκεί και πέρα, αν χρειάζεται κάτι άλλο, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας το πει ο ΔΟΜ. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, ό,τι χρειαστεί να κάνουμε, θα κάνουμε. Κύριε Μηταράκη, κάτι τελευταίο, επειδή μιλήσατε και για. Μάλλον όχι εσείς, έγινε λόγος και για κατοίκη τα νησιά και για μεταφορά προσφύγων και μεταναστών σε αυτά. Υπάρχει κάποια σκέψη να γίνει κάτι τέτοιο? Έχει υποθεί από πολλούς η λογική των ακατοίκητων νησιών. Αντιλαμβάνεστε τις εκατοντάδες εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια που κάτι τέτοιο πρέπει να απαιτήσει για να γίνει ένα νησί το οποίο. Εδώ έχουμε νησιά του Αιγαίου τα οποία πήραν δεκαετίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές, ναι, λιμενικά, σωστά, ρεύματα, νερά. Αντιλαμβάνεστε το να χτίσεις ένα νέο νησί από το μηδέν. Για να μεταφέρεις τι, να μεταφέρεις όλες τις δομές, δηλαδή θα κάνεις ένα πολύ μεγάλο νησί. Ναι. Και να έχεις εκεί μέσα εκατοντάδες ή χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους να ζουν μόνιμα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο τεχνικά αντιμετωπίζει, να το πω απλά, πολύ μεγάλες δυσκολίες. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση. Εσείς μου λέτε ότι έχετε σκοπό να μετατρέψετε τη δομή στο κλειδί σε κλειστή μόνιμη δομή, όπου εκεί πω πολύ μέσα. Απλά. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε δομές 70.000 άτομα. Ωραία. Φανταστείτε να δημιουργούσαμε ένα νησί των 70.000 ανθρώπων. Τι αυτό σημαίνει? Σημαίνει μια ολόκληρη κοινωνία. Υπάρχουν νησιά του Αιγαίου μεγάλα, τα οποία έχουν λιγότερο κατοίκους. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι απλό. Εύκολο, και ακριβώς. Αν είναι ένα νησί το οποίο είναι για 500.000 ανθρώπους, δεν εξυπηρετεί κάτι. Έχει δεν εξυπηρετεί τους υπαλλήλους που εργάζονται εκεί. Mm-hmm. Δεν εξυπηρετεί mm-hmm. τους γιατρούς, δεν εξυπηρετεί τους αστυνομικούς. Δεν εξυπηρετεί κανέναν. Εν κατακλείδη, λοιπόν, πείτε μου τι θα κάνετε με την. Επαναλάβετε δηλαδή, και με αυτό να κλείσουμε και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε. Θα γίνει μια κλειστή μόνιμη δομή, λέτε, στην οποία θα φιλοξενούνται άνθρωποι που. Είναι προς επιστροφή. Είναι προς επιστροφή. Ωραία. Θα περιμένουμε να περάσει, φαντάζομαι, ο κορονοϊός για να μπορούν να φύγουν αυτοί που θα δικαιούνται άσυλο, να μείνουν μέσα αυτοί που δεν θα δικαιούνται και να έρθουν και άλλοι που δεν θα δικαιούνται. Αυτό δεν είπαμε? Στόχος μας γενικά είναι να μην αυξήσουμε τον κόσμο που βρίσκεται στις αίρες, αλλά το αντίθετο, σε μια λογική αποσυμφόρησης δομών, να μπορέσουμε να πέσουμε κάτω από το 1,2% που είναι σήμερα, το 1 και λιγότερο. Να ξέρετε πάντως ότι τον κύριο λογοθέτη τον έχετε χάσει, γιατί μάλλον πρέπει να είναι κρεμασμένο στην πλατεία των χωριών εκεί πάνω, καθώς μίλησε για 30 μέρες και ήταν απόλυτος. Μίλησε πάρα πολύ σωστά στα πλαίσια της πράξης του νομοθετικού περιεχομένου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μηταράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Φαντάζομαι να μην ξαναεπικοινωνήσουμε για αυτό το λόγο, για να δώσουμε διευκρινήσεις. Ελπίζω να σας τα ρώτησα όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.